Γεια σας. Είμαι η Σοφία Μπραϊμάκου, συγγραφέας του βιβλίου «Ματάπρε, ιστορίες που σκοτώνουν την πείνα», το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Νεφέλη. Θα σας διαβάσω ένα απόσπασμα από το διήγημα που ονομάζεται «Σάμαλι». Από την πρώτη στιγμή που γεννήθηκε ο μικρός, με περιόρισε στα αποφάγια της προσοχής της. Την ώρα του θυλασμού του δίνε το στήθος της, το ίδιο που εγώ μέχρι εκείνη την ώρα θύλαζα δικαιωματικά. Τον τάισε στο στόμα και μου έδειχνε πως εγώ ξόφλησα για εκείνη, πως άλλος τώρα χαιρόταν τους κοιμούς της. Και όταν είναι αυτός μαζί της, είναι σαν να μην βρίσκεται κανείς άλλος στο δωμάτιο, στο σπίτι, στον κόσμο όλο. Ακόμα και αυτές τις μέρες τη βλέπω ανέκφραστη, απρόσιτη. Έχει χάσει τη γη κάτω από τα πόδια της, λες και πέρα από ένα αισθηματικό στήθος που ανεβοκατεβαίνει ρυθμικά, δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Ούτε το κομωδίνο, ούτε ο ορός που στάζει, ούτε ο καθετήρας, ούτε το παράθυρο. Ούτε εγώ. Τον κοιτάζει χωρίς να το χορταίνει. «Διψάω», ψιθυρίζει ο μικρός με κουρασμένα μισά ανοιχτά μάτια και εκείνη πετάγεται σαν ελαττήριο. Γραπώνει ένα πλαστικό ποτηράκι και καταλαβαίνω πως το μοναδικό πράγμα που θέλει αυτή τη στιγμή είναι να το γεμίσει με νερό, να το βάλει στα χείλη του παιδιού, να το ξεδιψάσει. Και μάρτυς μου ο Θεός, μόνο εγώ ξέρω πόσο ζηλεύω το πλαστικό ποτηράκι, το ξεδιψαστικό. Μόνο αυτό έχει σημασία για εκείνη τώρα. Και όχι ας πούμε πως, να, βρίσκομαι κι εγώ παραδίπλα, στεγνός από τη δίψα της ελληματικής προσοχής της, πεινασμένος για το χαμόγελο που χαρίζει αποκλειστικά σε εκείνον. Για πρώτη φορά συνειδητοποιώ πως ο μεγαλύτερος αντίπαλός μου δεν είναι άλλος από αυτόν, το Βαγγελάκι, το γιο μας, το παιδί που μεγάλωσα και νοιάστηκα και ξενύχτησα στο προσκέφαλό του, παίζοντας το ρόλο του πατέρα στην εντέλεια. Σαν όρνιο που φτερουγίζει πάνω από τη λία του, στέκομαι πάνω από το κεφάλι του παιδιού. Κάνω σκέψεις σκοτεινές. Προσεύχομαι στον Χριστό να τον πάρει και να ησυχάσω, και ύστερα να την παρηγορήσω για το χαμό του, να τη βάψω τα μάτια με κάρβουνο και να τα φιλήσω. Τίποτα. Το κολόπεδο αντέχει. Κι έτσι το μόνο που κάνω είναι να περιμένω. Να σηκωθεί λίγο από το πλευρό του και να με αφήσει μόνο μαζί του. Και όταν με το καλό σηκώνεται, να φωνάξει την νοσοκόμα, να αλλάξει τον ορό που τελείωσε, τότε παίρνω την ευκαιρία και κάθομαι δίπλα του. Πατρικά του κρατώ το χέρι. Επιστρατεύω όλη μου τη στοργή, μπερδεύω τα δάχτυλά μου μέσα στα χρυσά δαχτυλίδια των μαλλιών του. Για μια στιγμή μετανιώνω για τη συνέστηση της απειλής από αυτόν και από τα πλαστικά ποτηράκια του. Θέλω να του πω πως τον αγαπώ, μα τον βλέπω να βαριανασένει. Ακούω που αγκομαχά και πνίγεται, ενώ τραβώ τα σωληνάκια και την παροχή οξυγόνου. Με την όπερα όλη αυτή την ώρα να κάνει κρεσέντο και το μαέστρο της να πετάει την μπαγκέτα του στο κοινό που έχει σηκωθεί όρθιο και σε το κραυγάζει. Κι ύστερα να με πλησιάζει και να μου λέει με φωνή στεντόρια, που αντυχεί από άκρη σ' άκρη μέσα στο κεφάλι μου. «Δεν είναι δικό σου, Βαγγέλης. Μην τον κλαις για δικό σου.